Ράδιο Πάφος. Η φωνή της Πάφου. 92,5 FM στέρεο. 93,5 FM για πόλη Χρυσοχούς και περίφορα. 99,8 για την υπόλοιπη επαρχία Πάφου. Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του σταθμού μας τον κύριο Γιώργο Μπακαλά, πτυχιούχο φυσικής και μηχανολογίας, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Αριζόνας. Ο κύριος Μπακαλάς είναι μέλος μιας ομάδας νέων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν ιδρύσει το Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Κύπρου και την εταιρεία MIS & TED, η οποία έχει σκοπό να υποστηρίξει το Ινστιτούτο Ερευνών. Κύριε Μπακαλά, έχετε τον λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Πάφος και τη Διεύθυνση για την ευκαιρία που μου δίνετε. Σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω για το πρώτο σχέδιο της ομάδας μας στην Κύπρο. Έχουμε δει τις επιγραφές και τα δημοσιεύματα στον τύπο για την πρωτοβουλία της ομάδας σας στην ίδρυση των Ινστιτούτων Cyber. Πέστε μας λοιπόν λίγα λόγια για την ονομασία που διαλέξατε. Μάλιστα. Cyber προέρχεται από τη λέξη Cybernetics. Cybernetics είναι κατά βάση ελληνική λέξη που σημαίνει κυβερνητική και πρωτοεμφανίστηκε των καιρών των αρχαίων Ελλήνων, στον Πλάτωνα. Θα πω γενικά τον ορισμό της κυβερνητικής και μετά θα πούμε για παραδείγματα. Κυβερνητική είναι μια επιστήμη, ένα σύνολο θεωριών που αφορούν την αλληλεπίδραση ανθρώπων με τις μηχανές. Το πώς θα κατασκευαστούν μηχανές οι οποίες μεταβάζουν πληροφορίες, αυτοελέγχονται, αυτοσυντηρούνται. Η επιστήμη αυτή έχει ξεκινήσει σαν θεωρητική από τον 19ο αιώνα, από τον κύριο του Αμπέρ του φυσικού. Σιγά σιγά εξελίχθηκε σαν έναν εντευκτήριο επιστημών, που σημαίνει πολλές επιστήμες μαζί. Η κυβερνητική δεν επικεντρώνεται σε ένα δεδομένο τομέα, αλλά στον τρόπο διεύθυνσης των πληροφοριών, στον τρόπο λειτουργίας. Για δώστε μας κάποια παραδείγματα για να καταλάβουν οι ακροατές μας καλύτερα. Μάλιστα. Το πώς ελέγχει το κομπιούτερ τις πληροφορίες είναι κυβερνητική. Το πώς ελέγχει ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος ενός ρομπότ που κατασκευάζει αυτοκίνητα είναι κυβερνητική. Το πώς ελέγχει ένας διευθυντής την επιχείρηση του ή ο ανθρώπινος εγκέφαλος της κινήσης μας ή ακόμα και ένας πολιτικός στη χώρα του ή ακόμα και μια νοικοκυρά το σπιτικό της. Όλα αυτά μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διοίκησης ανθρώπων ή μέσων ή μηχανών είναι κυβερνητική. Μάλιστα. Λοιπόν, από τη θεωρία στην πράξη. Υπάρχει αυτή η επιστήμη, διδάσκεται και αν διδάσκεται, ποιο είναι το αντικείμενό της? Όπως είπα προηγουμένως, η επιστήμη αυτή είναι εντευκτήριο επιστήμων. Προσπαθούμε μέσα από πολλές επιστήμες να βρούμε κοινά σημεία από τα οποία πηγάζουν γενικές αρχές για το πώς ελέγχεις, πώς κυβερνάς. Η κυβερνητική διδάσκεται στα πανεπιστήμια σαν υποκλάδος της μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, της επιστήμης των computers κτλ. Το αντικείμενο της είναι η άντληση γενικών αρχών στη δημιουργία μηχανολογικών ή ακόμα και βιονικών συστημάτων αυτοελέγχου. Τεχνολογία. Κύριε Μπακαλά, τι σας έκανε να ιδρύσετε τα Cyber Institute και να τα εξαπλώσετε σε όλη την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 4 μήνες? Μάλιστα. Η αρχή της γνώσης είναι το ερέθισμα και η αρχή της πράξης είναι πάντα θεωρία. Γι' αυτό το τι μας έκανε να τα ιδρύσουμε είναι οι οραματισμοί μας, καταρχήν, και μετά το αγκάλιασμα αυτής μας της προσπάθειας από τον κόσμο και την κυβέρνηση. Μια και έχετε μιλήσει για οραματισμούς, θα ήταν καλύτερα να μας πείτε επακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι οραματισμοί σας. Ναι, να εξηγήσω καλύτερα. Οι οραματισμοί μας είναι η προετοιμασία των πολιτών του 21ου αιώνα. Όχι κατά ανάγκη επιστημόνων. Μιλούμε για ανθρώπους που θα είναι κλειδιά στη λήψη αποφάσεων, γρήγορων αποφάσεων και στη λήψη πρωτοβουλειών. Ειδικά για την Κύπρο, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε το προβάδισμα
ακόμα και στην Ευρώπη, στον κόσμο των κομπιούτερ ή τη τεχνολογία. Θέλουμε να προλάβουμε και να καλύψουμε τη διαφορά μα από τι αναπτυγμένε χώρε και πιστεύουμε ότι η Κύπρος έχει αυτόν τον δυναμικό. Ο λόγο είναι διότι η πρώτη ύλη στην επιστήμη αυτή είναι ο ανθρώπινο νου και όχι ο ληχτό πλούτο ή τα πλαστικά. Μάλιστα. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται στα cyber, για εξηγήστε μας καλύτερα και πώς εργάζονται τα παιδιά. Ναι. Καταρχήν να πω ότι τα cyber είναι έναν Ινστιτούτο για υποδομή. Διότι για την ολοκλήρωση ενός μεγαλεπίφωλου σχεδίου χρειάζεται άψογος προγραμματισμός και επένδυση σε αυτά τα θέματα υποδομής. Το τι ακριβώς γίνεται στα cyber είναι διδασκαλία παιδιών στην μοντέρνα πληροφορική. Τα παιδιά εκπαιδεύονται σε πολλούς τομείς παράλληλα, μαθαίνουν πώς να γράφουν πάνω στο κομπιούτερ μια έκθεση, πώς να σχεδιάζουν, πώς να επεξεργάζονται ήχο, πώς να γράφουν ένα πρόγραμμα το οποίο να ολοκληρώνει όλα αυτά τα στοιχεία, τα δεδομένα, κείμενα, ήχο και γραφικά. Πού βασίζονται οι γνώσεις αυτές εκπαιδευτικά? Ναι. Επικέντρωσή μας είναι στους ερεθισμούς και στις εμπειρίες. Να μπορούν οι μαθητές να αντιδρούν γρήγορα και να είναι έτοιμοι στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλίων, όπως είπα προηγουμένως. Παρά να απομνημονεύουν πληροφορίες για να τις δώσουν πίσω στο κομπιούτερ. Και η έμφαση μας είναι στην κατάκτηση, στην κατανόηση, διατύπωση και επίλυση ενός προβλήματος. Και στην παραγωγή. Κύριε Βακανά, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά τα όσα μας έχετε αναφέρει για τα σχέδια της ομάδος σας και πριν κλείσουμε τη σύντομη αυτή παρουσίαση, αν έχετε κάτι να μας προσθέσετε, με ευχαρίστηση θα τα ακούσουμε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να κλείσω κι εγώ. Θα ήθελα να κλείνοντας να εκφράσω μια προτροπή της ομάδας μας προς άλλους επιστήμονες ότι μπορούν να προσφέρουν στην Κύπρο και μπορούν να δημιουργήσουν τις δυνατότητες εργοδότησης τους μέσα από σχέδια υποδομής, όπως για παράδειγμα το σχέδιο της ομάδας μας, για περισσότερη ανέλυξη της Κύπρου σαν κέντρο τεχνολογίας και θετικών επιστήμων στην Ευρώπη. Φίλοι ακροατές, φιλοξενήσαμε σήμερα στο σταθμό μας τον κύριο Βακανά, ο οποίος μας ανάλυσε τα σχέδια και τους οραματισμούς της ομάδας του.